Σήμη, προφανώς και ο κύριος Λοϊδίδης θέλησε να απαντήσει στα όσα ακούγονται τα τελευταία 24 ώρα ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Οι ασθενείς, ο κόσμος, όταν χρειάζεται ιατρική βοήθεια να τη ζητά, γιατί μπορεί να την προσφέρουν. Με κοινικά συνεργεία για τους οίκους Ευγυρίας, τους διαμένοντες και το προσωπικό των οίκων Ευγυρίας και Ιδρυμάτων Χρόνιων Παθήσεων. Τα κινητά συνεργεία αποτελούνται από επισκέπτρες υγείας και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με εμπειρία σε τέτοια διαδικασία. Έχει διεκπεραιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο εμβολιασμός αυτών των διαμένοντων στις στέγες. Εκτός από ένα μικρό αριθμό ανθρώπων από τις στέγες, οι οποίες στέγες είχαν αναβληθεί για άλλους λόγους που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Επίσης, στην ίδια φάση ολοκληρώθηκε σχεδόν ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής και εισήλθαμε στη δεύτερη φάση όπου εμβολιάζονται άτομα άνω των 80 ετών και οι επαγγελματίες υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων, οι παιδίατροι, ογκολόγοι και γυναικολόγοι. Μέχρι την περασμένη Κυριακή είχαν δοθεί πρώτες δόσεις σε 6.035 άτομα συνολικά από τις προηγούμενες, από τις ομάδες που έχετε δει πιο πάνω. Και σίγουρα θα έχετε δει τον αριθμό όπου μέχρι την Κυριακή η Κύπρος ήταν 8η, καταστόταν 8η στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χορήγηση εμβολίων ανά πληθυσμό. Φυσικά η χορήγηση των εμβολίων γίνεται ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Η πρακτική που ακολουθούμε είναι να υπάρχει άμεση διάθεση των εμβολίων, να διατίθενται τα ραντεβού, ο αριθμός του ραντεβού ανάλογα και με τις δόσεις οι οποίες υπάρχουν και καταφτάνουν κάθε εβδομάδα. Αλλά επίσης η πολιτική μας λέει ότι κατακρατούνται, δεσμεύονται οι μισές δόσεις από αυτές που φτάνουν, οι οποίες θα αποτελέσουν και τη δεύτερη δόση αυτών οι οποίοι εμβολιάζονται σήμερα. Άρα η παραλαβή που είχε γίνει στην αρχή και είχαν γίνει κάποιοι εμβολιασμοί την πρώτη εβδομάδα, οι μισές δόσεις γι' αυτό ναι είναι φυλαγμένες για να γίνουν στη δεύτερη δόση, η οποία δεύτερη δόση ξεκινά, χορήγηση της δεύτερης δόσης ξεκινά το ερχόμενο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας που κλείνουν οι τρεις εβδομάδες από τις 27 Δεκεμβρίου που ξεκίνησε ο εμβολιασμός. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα τώρα γίνεται σε 8 κέντρα εμβολιασμού σε συνδυασμό με κάποιες κινητές μονάδες και αναμένεται ότι με την αδειοδότηση του εμβολίου της Άστρα θα εφαρμοστεί το πλάνο εμβολιασμού σε όλη του την έκταση με όλα τα κέντρα εμβολιασμού που έχουν σχεδιαστεί, έχουν επανδρωθεί και έχουν προγραμματιστεί. Ευχαριστώ.